Με λένε Αφροδίτη και έχω βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση. Με τον άντρα μου δεν τα πάμε καθόλου καλά. Σε ένα μεγάλο τσακωμό πήρα το αμάξι και έφυγα και για κακή ή καλή θα μπορούσα να πω τύχη, χτύπησε έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωριστήκαμε και κάναμε ανολοκλήρωτη σχέση μέχρι να αποφασίσω ποιον από τους δύο θέλω. Την ημέρα που αποφάσισα να χωρίσω τον άντρα μου, ανακάλυψα πως είμαι έγκυος από τον ίδιο. Βρίσκομαι σε δίλημα. Τι να κάνω, να συνεχίσω με τον άντρα μου γιατί περιμένω το παιδί του, ή να μην το κάνω, να τον χωρίσω και να ολοκληρώσω όσο πιο σύντομα τη σχέση μου με τον Γιάννη και να του πω ότι είναι δικό του. Αν η αγάπη ζει, ποιος δρόμος θα με βγάλει εκεί, κι αν πάρω λάθος διαδρομή, άραγε θα είχε πει. Σου ζήτησα, ένα ποτήρι νερό σου ζήτησα. Και δεν μπορεί να το πάρει μόνη σου. Μα τόσο δύσκολο να μου το φέρει εσύ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί μου φέρει έτσι τελευταία. Ποιο είναι, τι συμβαίνει? Το έτσι, ποιο είναι το έτσι. Κοίτα με στα μάτια. Σε κοιτάω. Τι συμβαίνει, γιατί με έχει παραμελημένη, δεν καταλαβαίνω. Σε παραμελούμε κιόλα. Δεν με φροντίζει, δεν με αγκαλιάζει πια. Δεν με φιλά. Τι συμβαίνει, Κοσμά? Συνέχισε μπροστά σε μια τηλεόραση. Έχω ανακτήσει. Θε να σου πω τι συμβαίνει? Ναι. Όλη μέρα στη δουλειά και έρχομαι λίγο να ερεμήσω και έχω εσένα πάνω από το κεφάλι μου. Ναι, μα είναι σαν να μην υπάρχω εδώ μέσα. Είναι σαν να μην υπάρχω, πες μου! Στο μυαλό σου είναι όλα αυτά, στο μυαλό σου! Δεν μπορώ να καταλάβω, εσύ κάτι έχεις πάθει. Όχι, όχι. Ήρθες εσύ να μ' αγκαλιάσεις και εγώ σε έδιωξα. Δεν κατάλαβα. Έχεις αλλάξει. Τώρα θα φύγω και δεν με ρωτάς καν πού θα πάω. Α. Έτσι από ενδιαφέρον, πού θα πας, ρε παιδί. Ωραία, ωραία, ωραία. Και πού θα πας? Κοίτα, ηρωνία. Ποια ηρωνία, ρε παιδί. Θα πάω όπου θέλω και δεν θα σου δώσω και λογαριασμό. Να σου πω, είσαι στα καλά σου. Είσαι απαράδεκτος. Σε ρωτάω. Δεν σε ρωτάω γιατί δεν ρωτάς. Σε ρωτάω γιατί ρωτάς. Άντε πήγαινε, σε παρακαλώ. Άντε πήγαινε. Ναι, ναι, πήγαινε. Θα πάω και μπορεί να με ξαναδείς. Καλά να περάσεις. Βάλε και συναγερμό, να μη σηκώνομαι. Παράδεκτος. Πού είσαι? Ναι, θέλω να βρεθούμε οπωσδήποτε. Σε παρακαλώ. Έχω ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Τι δουλειά έχεις, άφησέ την. Κάνε μου αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να περάσω, να σε πάρω. Λέγε. Ωραία, έρχομαι να σε πάρω. Έλα, θα τα πούμε από κοντά. Ναι, ναι, γεια, γεια. Ωραία, φιλενάδα μου. Έλα, ρε Αφροδίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήκη μου. Με έχεις πάρει από τη δουλειά, γίνεται χαμός. Είχες ραντεβού με νύχια. Τι να κάνω τώρα, λέγε, τι έγινε? Ωχ, Θεέ μου, μη μου κλαις, σε παρακαλώ. Αγάπη. Τι έχει συμβεί? Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πάλι με το στράτο? Δεν είναι όπως ήτανε. Δεν τον αναγνωρίζω, αλήθεια. Ωραία, ρε παιδί μου, χώρισε τον, το έχω πει τόσες φορές. Δεν γίνεται, αδιαφορεί. Αδιαφορεί, το καταλαβαίνεις. Τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα σήμερα. Τι έγινε, γιατί έτσι? Τι το ζήτησα, ρε Σιαλική, να μου βάλει ένα ποτήρι νερό? Γενικά δεν υπάρχουμε στο σπίτι, ένα φάντασμα είμαι. Ωραία, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν φεύγεις, γιατί δεν χωρίζετε? Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε φορά? Πώς θα τον χωρίσω, ρε, εσύ, τον αγαπάω. Ναι, τον αγαπάς, τον αγαπάς, αλλά και τι θα γίνει τώρα? Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι μια κρίση που θα περάσει. Δεν ξέρω όμως, δείτε, ειλικρινά, έχουμε ξεχάσει για ποιο λόγο είμαστε μαζί, για ποιο λόγο παντρευτήκαμε. Εσύ, Αφροδίτη, όμως δεν γίνεται κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Πόσες φορές με παίρνεις τηλέφωνο και κλαις και έχεις τσακωθεί μαζί του? Τι θα γίνει όμως? Ναι, αλλά τι να κάνω κι εγώ, πες μου. Τι να κάνεις, δηλαδή, και ό,τι και να σου έχω πει δεν το κάνεις. Άρα τι να σου πω πάλι? Ό,τι και να σου πω, στράφει θα πάει. Καταρχάς, ηρέμησε, μην κλαις, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πάμε να πιούμε έναν καφέ. Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Σε ευχαριστώ που όποτε σε παίρνω πραγματικά είσαι η μόνη που αφήνει τη δουλειά σου. Μα εντάξει, αν είναι δυνατόν. Ειλικρινά, ρε φιλενάδα, ειλικρινά, ειλικρινά. Πρόσεχε!
Τι είπα, θα σας χτύπησα! Το πόδι μου! Ραλίτσι! Είστε καλά! Δεν μπορώ. Τι θα κάνω? Παναγία μου! Να σου πω! Έλα, στο φόρο, γρήγορα! Όχι, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, παιδιά! Εντάξει, να πάρουμε το νοσοκομείο! Όχι, εντάξει, εντάξει, απλά να με πάτε σπίτι, αμα κύριε. Μπορείτε να σηκωθείτε, βασικά δεν ξέρω αν κάνει κιόλας! Δεν το πιστεύω, εντάξει, παιδιά, το πόδι χτύπησα από εδώ! Συγγνώμη! Να με πάτε σπίτι, μπορείτε να με πάτε σπίτι! Ναι, βεβαίως, ελάτε, σιγά, 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 σιγά! Τι έκανα, μωρά μου! Σηκώστε με, σηκώστε με! Ελάτε! Πώς είσαστε! Σιγά, σιγά! Μισό λεπτό να φέρω το ότι δεν γίνεται να με πάρω ασθενοφόρο, ένα λεπτό! Δεν πειράζει, δεν θα μπλέξεις με... Είναι το στόπ εδώ, πέρασες με στόπ! Περιμένετε, ελάτε, ελάτε, καθίστε! Πέρασες με στόπ και... Αχρε Αφροδίτη, αχρε Αφροδίτη! Σιγά, παιδιά, σιγά! Σιγά, σιγά, μπείτε πιο μέσα, μπείτε πιο μέσα! Πάμε! Μπες τώρα μέσα! Αλίκη! Μου, παιδάκι μου, τι έγινε, πώς το έπαθες? Τίποτα, πήγα να πέσω κάτω και γλίστρησα. Όχι, εγώ θα σας πω πώς έγινε. Χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται. Εγώ χτύπησα το γιο σας με το αμάξι, ήμουν απρόσεχτη. Πού είστε? Δε, κατά λάθος, μαμά, εγώ έφταιγα που. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πες την αλήθεια στη μαμά σου. Δεν πειράζει. Πρέπει να πάει νοσοκομείο, μήπως. Όχι, όχι, εντάξει, απλά το πόδι λίγο χτύπησα παραπάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, σιγά τώρα. Είσαι σίγουρα καλά? Ξεκούραση θέλω. Ευχαριστώ που τον φέρετε τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσετε άλλο. Ένα τηλέφωνο να μας δώσετε, κάτι να έχουμε μια επικοινωνία. Α, σας το δώσω μητέρα. Αφήστε τον να ξεκουραστεί, θα σας το δώσω εγώ μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημασία έχει ότι είναι καλά το παιδί μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με φέρατε. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ό,τι χρειαστείς πραγματικά θα είμαι δίπλα σου. Θα έρθω να σε ξαναδώ, να δω πώς είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, τυχαίνουν αυτό. Και εσένα σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ελπίζω να είσαι καλά, πραγματικά. Μα συγχωρείτε. Ναι. Πήγαινε τα κορίτσια έξω. Ναι, γε μου, θες να σου φέρω κάτι? Τίποτα, τίποτα, εντάξει. Όπο Άγιο είχαμε! Τι καλός άνθρωπος, ευτυχώς πέσαμε σε καλό άνθρωπο, Παναγία μου, και δεν μπλέξαμε. Αλίκη, τι έκανα? Ρε, είσαι στα καλά σου! Αλίκη, τι έκανα! Θα σκότωνα τον άνθρωπο! Είσαι πάρα πολύ τυχερή που δεν σε τρέχει τίποτα δικαστήρια και είναι μια χαρά άνθρωπος, μια χαρά παλικάρι! Χριστέ μου, δεν το πιστεύω. Οι γονείς του τι καλοί άνθρωποι! Όλοι ήταν ευγενέστατοι. Πάνε. Πήρες το τηλέφωνο του, Το σταυρό μου. Ναι, πήρα το τηλέφωνο του να στο δώσω, να τον πάρει στον άνθρωπο, να τον. Κάτι, ένα δώρο. Να κάτι. Ναι, πρέπει να το πάρω κάτι να του πάω. Έτσι και το ευχαριστώ. Τι. Ούτε μήνυση να μου κάνετε τίποτα, άλλο θα μέτρεχε στη θέση του. Είσαι πολύ τυχερή. Και να σου πω κάτι μετά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρόσεχε, ρε παιδί μου! Συγγνώμη, Αλίκη, δεν είμαι καλά. Τι μου έχει κάνει, τι μου έχει κάνει ο άλλο, τι μου έχει κάνει. Με έχει τρελάνει. Μου έχει τρελάνει το μυαλό. Ναι, και επειδή είσαι τρελή με τον άλλο, θα σκοτώσουμε ένα σωρό κόσμο. Όπου τη ζήσαμε σήμερα. Θέλω να ηρεμήσει λιγάκι, Και στην τελική να σου πω κάτι τώρα μέσα σε όλα τα στραβά. Δεν ήταν κι άσχημο. Ωραίο παιδάκι. Δεν το πιστεύω. Πάρ' τώρα ένα τηλέφωνο να βρεθείτε. Δεν το πιστεύω αυτό που μου λες, αλήθεια. Καλά, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καλά, πάμε τώρα να σε πάω σπίτι, γιατί ούτε για καφέ δεν είμαστε. Ποιο καφέ τώρα, άσε με στη δουλειά, δεν έχω ταραχτεί τόσο πολύ. Παναγίτσα μου, δεν το πιστεύω. Σε ευχαριστώ που σου είναι δίπλα μου. Τίποτα, να είσαι καλά, αν είναι δυνατόν. Φαντάσου να είσαι μόνη σου, όλο αυτό θέλω μου, τι θα γίνει. Παναγία μου. Ναι, ρε, ξέρω εγώ πάλι έφυγε τσαντισμένη, δεν κάθομαι ασχολητό μαζί της. Δεν μπορώ, με έχει τρελάνει. Κάτσε όλα, τι έγινε, νωρίς μαζεύτηκες. Στρατό. Τι έγινε? Χτύπησε έναν άνθρωπο με το αμάξι. Ωραία δικαιολογία για να με κάνεις να σε προσέξω. Στρατό, μιλάω σοβαρά. Καλά που είχα μαζί την Αλίκη. Χτύπησες άνθρωπο και μου ήρθες και κάθεσαι στον καναπέ. Άμα χτυπάνε άνθρωπο, πάνε στα νοσοκομεία, δεν έχω στα σπίτια τους. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή που δεν μου έκανε μήνυση, που δεν με πήγε στην αστυνομία. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, μπορείς να μου συμπαρασταθείς λίγο. Χτύπησα άνθρωπο, το καταλαβαίνεις. Ας μην έφευγες έτσι. Εσύ φταίς που έφυγες από εδώ σαν την τρελή και μετά δεν μπορούσα να συγκεντρωθείς στην οδήγηση. Αυτό έχεις να μου πεις μόνο. Τι άλλο να σου πω? Έχεις αλλάξει τόσο πολύ. Πες μου ότι φταίω κι εγώ που χτύπησε τον άνθρωπο. Τίποτα. Δεν είσαι πια. Δεν είσαι πια εδώ. Ζω μόνη μου. Είσαι στα καλά σου, παιδάκι μου. Χτύπησες εσύ τον άνθρωπο και την πληρώσω εγώ τώρα. Δεν είσαι καλά. Καλά, ειλικρινά! Συνειδητοποιήσεις, σου λέω! Τον άνθρωπο θα τον πήγαινα στο νοσοκομείο, το καταλαβαίνεις! Τον χτύπησα άσχημα! Το πόδι του πάθε πρόβλημα! Καλά που έπεσα σε καλούς ανθρώπους, να λες! Έκανες και διάγνωση.
Ε? Δεν πιστεύω ότι έχει τέτοια ειρωνία. Με τι άνθρωπο έχω μπλέξει. Θέλω να σου πω κάτι. Πού πήγε ο παλιός ο στρατός, πού πήγε, πες μου. Εδώ είναι. Εσύ έχεις αλλάξει. Δεν παίζεσαι. Ούτε για συζήτηση δεν είσαι. Μαζεύω τα πόδια σου. Πάλι εγώ φταίω. Ούτε για συζήτηση. Πάλι εγώ φταίω. Είσαι εσύ. Αγόρι μου, τι κάνεις εδώ. Και μαμά, λίγο την κεραία κοιτάω. Τι έγινε. Έλα να σου πω. Τι. Η κοπέλα έχει πάρει τόσα τηλεφωνήματα. Γιατί δεν τη δέχεσαι να έρθει σπίτι. Ρε μαμά, τι να την ταλαιπωρώ τώρα τη γυναίκα. Εντάξει, έχει τα δικά της. Έχει τα δικά της, αλλά είναι και γένεια να της λέμε να μην έρθει και να μην έρθει. Αυτή το κάνει με πολύ ευγένεια. Ναι, αλλά αφού εντάξει τώρα είμαι καλά, μην την ταλαιπωρώ. Έλα να σου πω. Συγγνώμη, αλλά εγώ ντρέπομαι. Δεν μπορώ να σηκώσω πάλι τηλέφωνο και να της πω να μην έρθει. Τουλάχιστον δεν της λες να έρθει να σε πάρει να πάτε να πιείτε έναν καφέ. Αν δεν θέλεις να έρθει σπίτι. Πήγαινε μια βόλτα έξω. Καλά, εντάξει, θα δω, θα ρίξω πω, καλό. Εντάξει. Δεν σηκώνω άλλη φορά τηλέφωνο, δεν απαντάω, θα στο δώσω εσένα. Εντάξει. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Θα την πάρω, σου υπόσχομαι. Άντε. Εντάξει. Ναι. Τι έγινε. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Πόσο χάρηκα που με πήρες. Εντάξει, θα σε έμπαιρνα, απλά ήθελα να γίνω τελείως καλά, γι' αυτό. Να σου πω, έγινε πιεστική, σε πήρα 800 τηλέφωνα, Δεν πειράζει, Πες μου πώς είσαι, σε παρακαλώ. Μια χαρά, σαν να μην έχει γίνει. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα, αλήθεια. Έχω πάρα πολλές τύψεις. Βρε, δεν πειράζει. Σίγουρα είσαι καλά, πες μου την αλήθεια. Το είπαμε, είμαι μια χαρά. Ωραία, κερνάω εγώ τον καφέ όμως, έτσι. Εντάξει. Πού να πάμε, να πάμε κάπου εδώ κοντά. Ναι, όπου θέλεις. Να μην σε ταλαιπωρώ. Δεν έχω τίποτα, μα θες πάμε να περπατήσουμε και μόνο. Είσαι πραγματικά τόσο καλός. Εντάξει, δεν έκανα κάτι, δεν νομίζω. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Όχι σαν κάτι άλλο. Τι εννοείς. Τον άντρα μου εννοώ. Α, είσαι παντρεμένη, ε. Θα σου πω στον καφέ, έλα, πάμε. Πάμε. Φτάσαμε. Σε ευχαριστώ που με φέρες. Κάτσε λίγο. Τι έγινε. Θέλω να ξέρεις ότι μαζί σου ζω κάτι πολύ όμορφο. Αυτός ο ένας μήνας είναι ένας παράδεισος για μένα. Και για μένα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω που δεν ασκείς πίεση πάνω μου στο να ολοκλήρωσουμε τη σχέση μας. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Θέλω όταν θα γίνει να είσαι σίγουρη και να είσαι ξεκαθαρίσει με τον άντρα σου. Αλλά θα ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, επειδή έχω αρχίσει και δένομαι πάρα πολύ μαζί σου, πως θέλω να πάρεις μια απόφαση. Κοίτα, και εγώ έχω αρχίσει και έχω συναισθήματα. Και το λάθος της υπόθεσης είναι ο άντρας μου. Θα πάω σήμερα και θα τον χωρίσω. Οπα, δεν το είπα για να σε πιέσω. Όχι, θα το κάνω, το θέλω. Θα το κάνω, θα χωρίσω. Φεύγω. Πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα. Είμαι έγκυος. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να συνεχίσω με τον άντρα μου γιατί περιμένω το παιδί του. Ή να μην το κάνω και να τον χωρίσω και να ολοκληρώσω όσο πιο σύντομα μπορώ με τον Γιάννη και να του πω ότι είναι δικό του. Έχεις. Χωρίζουμε.